Ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως ότι θα φέρει προς διάλογο και στη συνέχεια στη Βουλή προς διάλογο με τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κλπ. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο στις φοιτητικές εκλογές. Να μην υπάρχουν δηλαδή παραταξιακά ψηφοδέλτια, αλλά ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους. Η Αυγή σήμερα αντιδρά σε αυτό, λέει παράνομη και αντιδημοκρατική παρέμβαση. Πώς το ακούτε εσείς? Υποκριτικό. Τους έχω πει τόσες φορές στη Βουλή. Θέλετε να κάνετε ένα μεγάλο δώρο στα ελληνικά πανεπιστήμια όσον αφορά την αποκομματικοποίηση? Καταργήστε την ΔΑΠ, η οποία είναι το μεγαλύτερο καρκίνο μας στο πανεπιστήμιο. Είναι μια εταιρεία ουσιαστικά η οποία πουλάει συνειδήσεις, πουλάει βαθμούς, εξαγοράζει. Να καταργηθεί μόνο ΔΑΠ και να υπάρχουν όλες οι υπόλοιπες. Θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο, κάντε αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, αγαπητέ Νίκο. Να καταργηθεί μόνο η ΔΑΠ, λέω, ή και οι υπόλοιπες φοιτητικές παρατάξεις? Αναφέρομαι στην κυρία Κεραμέως, η οποία είναι υπουργός ενός κόμματος που έχει τη μεγαλύτερη και την πιο χυδαία κομματική παράταξη στα πανεπιστήμια. Τώρα αυτό είναι πολύ βαρύ. Αυτή είναι. Αν μιλούσα στο ΚΚΕ, θα του έλεγα και εσείς καταργήσετε την πανεπιστημιακή. Εμείς ως Μέρα 25 δεν θέλουμε κομματικοποίηση, θέλουμε πολιτικοποίηση. Θέλουμε ισχυρή πολιτική συζήτηση στα πανεπιστήμια μεταξύ των φοιτών και πολιτική δράση. Δεν θέλουμε κομματικοποίηση. Αλλά επειδή πραγματικά, και το συνδέω με την προηγούμενη ερώτησή σου, Νίκο, για την Χρυσή Αυγή και για τα πολιτικά δικαιώματα, είμαστε βαθιά φιλελεύθεροι. Θα ήθελα οι φοιτητικοί σύλλογοι να παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Για σκέψτε τι λέμε. Ότι θα πάμε εμείς οι 300 στη Βουλή και θα αποφασίσουμε πώς θα ψηφίζουν στους φοιτητικούς συλλόγους. Καλά, σωρολογούμε.